έναρξη παιχνιδιού στο Δασάκι της Άχνας. Εθνικός Άχνας, Ολυμπιακός, τέταρτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Ελευθερώνεται το Ελλαδίτης και δίνει στον Τιάκο. Αριστερά ο Πεχλιβάνης, τρέχει ο Άδωνη, ο Πεχλιβάνης έχει χώρο απέναντι, είναι ο Μανιάς μόνος, δεν το βλέπει ο Πεχλιβάνης, κάνει το πλασέ, έξω η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Επίθεση, Ζακ Παγιαντούρης, Μάριος Ηλία, η ευκαιρία, ο Ηλία, το πλασέ, ο Μολ σώζει. Πηλίας εκτελεί, καλή εκτέλεση, Μάριος Ηλία, μόλι απόκρουση. Και με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Ντούρις. Ζάκπα έψαξε Μάζουρε και τον βρήκε. Ο Αργεντίνος τρίπλα. Δεξιά ο Μάριος Ηλία. Προτιμάει το σούτο. Μουλ μαζεύει. Μάριος Ηλία, Ντούρις. Ψάχνει το Ζάκπα. Φεύγει από κανονική θέση. Ευκαιρία. Ο Ζάκπα πλασάρει. Ο Μουλ σε κόρνερ πρέπει. Ναι. Βλέπει τον Πεχλιβάνη ο Τιάκο. Απέναντι Πηλέας. Η μπάλα χτυπά στον Σάλι και πάει έξω. Κοντά του Σαμπίνια περνά ο Ντούρις, πέφτει, πέναλτι για τον Εθνικό στο 44. Αυτό θα δει, αυτό βλέπουμε και εμείς, αυτό βλέπει και ο Βασίλης Δημητρίου και περιμένουμε την απόφαση του. Η λεπτομέρεια είναι αν έχει αγγίξει ο Σαμπίνια ή όχι τον Ντούρις νωρίτερα, πάντως μετά χάνει μόνο στο βηματισμό του Ντούρις. Ξανά και ξανά εμείς βλέπουμε το τι βλέπει ο Βασίλης Δημητρίου. Λοιπόν, πέναλτι. Ντούρις απέναντι στον Μολ λοιπόν. Εκτελεί ο Ντούρις, 1-0 ο Εθνικός. Ψύχρεμα στο κέντρο της εστίας. Ο Σλοβάκος φτάνει τα 4 στο πρωτάθλημα. 1-0 λοιπόν ο Εθνικός. Πανηγύρια στο Δασάκι με το πέναλτι του Ντούρις. Σαλικράτα, κλείνεται έξω στον Τιάκο, πλασέ έξω, πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ψάχνει τον Κα, θέλει να ελευθερωθεί να κάνει το σούτ, είναι καλό έξω. Τιάκου ψάχνει τον Κα από κανονική θέση, χαμηλά μαζεύει, όχι ο Χριστοδούλου κάνει λάθος, μεγάλη φάση τη χάνει ο Μακρύς. Εδώ η τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φτάσει στο 1-1. Γκόρουπετς, Κα. Κρατά και με χώρο ανεβαίνει. Θα περάσει ο Κα. Ευκαιρία. Βίλσον την πετά έξω. Μεγάλη ευκαιρία τον Ολυμπιακό. Στη σύραξη που είχαμε νωρίτερα. Εδώ γίνεται λάθος εκτέλεση του φάουλ. Ο Κουμής κερδίζει και ο Εθνικός θα πάρει μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.